Λοιπόν, ο Παπαεφραί μου είπε, εγώ μου λέει, όταν ήρθα εδώ πέρα, οι παλαιοί πηγαίνανε με το παλαιό ημερολόγιο. Εγώ λοιπόν, όταν έγινα παπάς με το παλαιό ημερολόγιο, μη κανονική χειροτονία, είχε χειροτονηθεί παπάς, χωρίς να είναι από κανονική διαδοχή ιερατική. Έκανα λειτουργίες και τον παππού μου δεν τον μνημόνευα τον Νικήτα ποτέ. Σιγά μνημονεύσω εγώ τον παλαιολόγιο του παππού μου. Τον ημερολογεί τον παππού μου. Είναι αιρετικός. Ένα βράδυ βλέπει τον παππού του στο όνειρό του. Τι κάνει, Βαγγέλη, του λέει ο γέρος. Λέει ο πατήρ Εφραίμ, δεν με λένε Βαγγέλη, είμαι μοναχός ιερομόναχος και με λένε Εφραίμ. Του λέει, εγώ για Βαγγέλη σε κόβω. Στο όνειρο, στο όνειρο. Γιατί, του λέει, γιατί δεν με μνημονεύεις, γιατί είσαι με τον νέο, στο όνειρο. Του λέει, αφού είμαι με τον νέο, γιατί να σε πω εσένα Εφραίμ, αφού είσαι με το παλαιό που εγώ δεν το δέχομαι. Εσύ θα με, δεν θα με μνημονεύεις και εγώ δεν θα σε μνημονεύω και καλό γέρο, του είπε. Ξυπνάει και πάει στο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Αμέσως να πει τι είδε. Του λέει ο γέροντας Ιωσήφ, πολύ καιρό σκέφτομαι μήπως είμαστε λάθος που δεν μνημονεύουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ποιος ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν μάλλον κάνουμε λάθος, του λέει, αλλά δεν μπορούμε και να αλλάξουμε. Πρέπει να κάνουμε πολύ προσευχή. Θα κάνεις ένα 40-λίτρουργο εσύ και ένα 40-λίτρουργο εγώ και ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Αρχίσαν το 40-λίτρουργο μαζί και πνευσευχόντουσαν 40 μέρες. Την 40η ημέρα βλέπει τον Χριστό από μακριά και ακούει μία φωνή. Με την Εκκλησία, πατέρες! Με την Εκκλησία, πατέρες! Του είπε η φωνή. Φεύγει, ξεντύνεται και πηγαίνει τρεχάλα στον Άγιο Βασίλη που ήταν ο παπά ο Ιωσήφ ο ησυχαστής να χτυπήσει την πόρτα να του πει γέροντα τι είδα. Και ακούει από μέσα να του λέει ο άλλος την πόρτα με την Εκκλησία πατέρες. Είχαν δει και οι δύο το ίδιο πράγμα. Δεν τελειώσαμε όμως. Αυτά είναι απλά. Πάμε στα δύσκολα τώρα να δεις την υπακοή. Αφού είπανε θα αλλάξουμε το ημερολόγιο, γράψανε στον Πατριάρχη και ο Πατριάρχης, εγώ δεν θέλω τίποτα, ούτε να σας ξαναχειροτονήσω, ούτε τίποτα, σας αποδεχόμαστε. Θα πάτε να λειτουργήσετε στους Δανειουλαίους και όταν λειτουργήσετε με τους Δανειουλαίους, είσαστε με την Εκκλησία μαζί. Πήγε λοιπόν ο Παπα Εφραίμ με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή και λειτουργήσανε στους αγιορτούς πατέρες, αυτό το ωραίο που βλέπετε την Εκκλησία στους Δανειουλαίους και λειτουργήσανε μαζί. Και μάλιστα νομίζω κάνουν το Πάσχα.